Για την ευκαιρία να ενημερώσω τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για τις πρωτοβουλίες που έχει πάρει η Ελλάδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε μια προσπάθεια να συμβάλλουμε και εμείς θετικά, αποφασιστικά σε μια σταθερότητα αλλά και ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από μια ισχυρή οικονομική διακυβέρνηση, όπως με την πρότασή μας για τα ευρωομόλογα, αλλά και την πρόσφατη επίσκεψή μου στην Τουρκία, όπου χαράσουμε μια νέα πορεία, εμβαθύνουμε τις σχέσεις μας. Στόχος μας να αντιμετωπίσουμε χρόνια προβλήματα και βεβαίως συμβάλλοντας στην ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας. Τέλος βεβαίως, κοινός μας στόχος όλων των Ελλήνων είναι να διαμορφώσουμε το 2011 με τις μεγάλες αλλαγές που προωθούμε μια κοινωνία ευνομούμενη, δικαιοσύνης, ασφάλειας και να μπούμε σε μια αναπτυξιακή τροχιά. Και πιστεύω ότι μαζί θα τα βγάλουμε πέρα. Πώς πήγε το Ριζερούμ? Πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε μια προσπάθεια μεγαλύτερης προσέγγισης με τις γνωστές δυσκολίες και προκλήσεις, τα χρόνια ζητήματα τα οποία βέβαια σκέφτησα. Αλλά νομίζω με κοινή βούληση. Αλλά ήσασταν σαφείς. Ακριβώς. Στο λεξιλόγιο το οποίο χρησιμοποιήσατε. Πολύ σωστά. Νομίζω είναι το καλύτερο για να έχουμε μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ μας. Και καθαρές κυβερνήσεις. Και να μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Έχουμε μάχη και στο επίπεδο το ευρωπαϊκό για την οικονομία της Ευρώπης και την. Η πρωτοβουλία σας πώς πάει? Και η πρωτοβουλία τα ευρωομόλογα. Πιστεύω ότι έχει απήχει στάχη στον Νότο να. Πια έχει ανοίξει συζήτηση για μια πιο ουσιαστική διακυβέρνηση οικονομική στην Ευρώπη. Κάτι το οποίο θα συμβάλλει και πολύ και στην σταθερότητα και θα βοηθήσει και την Ελλάδα. Ποινές σε όσους προκαλούν λήψη σε φάρμακα στην ελληνική αγορά, υποσχέθηκε ο Υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος σε συνέντευξη τύπου που έδωσε πριν.